Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα F-strings, τα οποία είναι μια νέα προσθήκη στη Python από την έκδοση 3.6 και μετά. Πάρα πολύ σημαντικά τα F-strings, στην πραγματικότητα θα νιώσεις μια ανακούφιση, γιατί θα τα χρησιμοποιούμε κατά κόρον από εδώ και πέρα. Αλλά να μιλήσουμε πρώτα για την μορφοποίηση συμβολοσειράς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτή η έννοια? Με τον όρο μορφοποίηση συμβολοσειράς format, είναι ότι θέλουμε να ενσωματώσουμε σε μία συμβολοσειρά τιμές μεταβλητών πρακτικά, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό, έτσι. Πόσες φορές έχουμε πάει και έχουμε γράψει ένα string, το οποίο string παίρνουμε έναν ακέραιο ο οποίος έπαιζε ένα ρόλο στο πρόγραμμά μας και πηγαίνουμε και λέμε κάνε μου το αυτό string και στη συνέχεια τύπωσέ μου τη συνολική συμβολοσειρά, εντάξει. Έχουμε ήδη μάθει λοιπόν τον τρόπο με το και, το concatenation, οπότε πηγαίναμε και βάζαμε ένα string ακολουθούμενο από μια μετατροπή σε string κάποιας ποσότητας και τώρα θα δούμε νέους τρόπους στο σημερινό μάθημα. Ο πιο σημαντικός θα είναι τα f-strings, γιατί είναι η τελευταία τροποποίηση της Python και πραγματικά κάνει τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη, εντάξει. Πώς δουλεύουν τώρα τα f-strings? Γράφουμε f αρχικά όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο string. Βάζουμε το f αρχικά, μπορούμε να βάλουμε και το κεφαλαίο f αν γουστάρουμε. Τέλος πάντων βάζουμε το f και αμέσως μετά βάζουμε τα εισαγωγικά μας όπως έχουμε συνηθίσει, εντάξει. Και στη συνέχεια μπορούμε να γράψουμε ένα string. Ποια είναι η διαφορά? Ότι εδώ πέρα μπορούμε να του πούμε βάλε μου και την τιμή η οποία θα προκύψει αν μου υπολογίσεις μία έκφραση, εντάξει. Και θυμάσαι ότι όταν λέγαμε έκφραση, μπορούσε να είναι και μια μεταβλητή, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα πράξεων, μπορεί να είναι κλήση συνάρτησης, μπορεί να είναι ό,τι θέλουμε. Άρα λοιπόν με τον τρόπο αυτό γλιτώνουμε το concatenation και έτσι γίνεται η ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Αυτό λοιπόν θα το ενθέσουμε μέσα σε άγκιστρα και αμέσως μετά θα βάλουμε την υπολογιζόμενη ποσότητα μέσα στα άγκιστρα αυτά. Και έτσι αντί να γράψουμε κάνει concatenation ας πούμε του result με το μετατροπή σε string της χ, πάμε και λέμε φτιάξουμε ένα f-string το οποίο θα έχει τα εισαγωγικά του, το αποτέλεσμα και αμέσως μετά κοπανάμε την τιμή της μεταβλητής και βάζουμε τα άγκιστρα για να υποδείξουμε ότι θα βάλει την υπολογισμένη αυτή ποσότητα, εντάξει. Οπότε γίνεται έτσι η ζωή μας λίγο πιο εύκολη που λες και θα δούμε και σε επόμενο βίντεο αυτού του μαθήματος έτσι πόσο κόπο έχει η οικογένεια της πληροφορικής ούτως ώστε να φτάσει στο να κάνει αυτή τη δουλειά λίγο πιο εύκολη, γιατί ακριβώς είναι μια δουλειά που γίνεται συνεχώς στον προγραμματισμό, έτσι. Ήδη την έχουμε κάνει και εμείς 500.000 φορές. Επιπλέον υποστηρίζουν F-strings πολλών γραμμών, υποχρεωτικά σε παρενθέσεις και ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής να μπαίνει στο τέλος κάθε γραμμής. Δηλαδή υπολογίζεται με τον εξής τρόπο, δες εδώ αυτό, πηγαίνουμε και βάζουμε υποχρεωτικά μέσα σε παρενθέσεις και αμέσως μετά ακολουθούν οι γραμμές και αυτά είναι τώρα format strings, δηλαδή πηγαίνουμε και βάζουμε το F και ύστερα βάζουμε διπλά εισαγωγικά και εδώ βάζουμε ακριβώς την νοοτροπία που συζητήσαμε, εντάξει, και εδώ ακριβώς το ίδιο. Και αμέσως μετά έχουμε και κάποιες μετατροπές οι οποίες έχουν ενδιαφέρον και οι οποίες μορφοποιούν πραγματικούς αριθμούς και ακέραιους αριθμούς. Για παράδειγμα, θυμάσαι τώρα πόσες φορές έχουμε τυπώσει πραγματικό αριθμό ο οποίος είχε 500 δεκαδικά από πίσω και λέγαμε πω πω είναι απέσιο και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου λοιπόν, να μάθουμε πώς να του λέμε να τυπώσει συγκεκριμένο πλήθος δεκαδικών, εντάξει. Ωραία, για να τυπώσουμε πραγματικούς έχουμε διάφορες πατεντούλες ας πούμε. Η πρώτη πατέντα είναι να γράψουμε κατευθείαν ένα πραγματικό, θα τυπωθεί κανονικά όπως ξέρουμε, αλλά υπάρχουν και δύο παραλλαγές του. Παρατήρησε. Βάζω F, ένα πραγματικό αριθμό δηλαδή βάζω εδώ, αμέσως μετά βάζω άνω κάτω τελεία και ύστερα βάζω έναν αριθμό, το α. Το α θα είναι το πλήθος των θέσεων που θα δεσμεύσει ο αριθμός. Αν είναι λιγότερες, συμπληρώνεται με κενά. Και επίσης έχουμε F, πάλι ένα πραγματικό αριθμό, άνω κάτω τελεία, τελεία β. Αυτό η τελεία είναι σαν να του υποδεικνύω, ότι άκου να δεις μεγάλε, θα μου βάλεις τόσα δεκαδικά ψηφία. Πάμε να τα δούμε κατευθείαν με το παράδειγμα, εντάξει, για να μην μπερδευτούμε εδώ πέρα καθόλου. Έχουμε αυτό εδώ το προγραμματάκι, να το τρέξουμε λίγο. Και που λες, για παρατήρηση λίγο εδώ, έχουμε έναν πραγματικό αριθμό με δύο δεκαδικά ψηφία, του βάζουμε έναν αριθμό ο οποίος είναι float και ύστερα του λέμε άνω κάτω τελεία, θέλω δύο δεκαδικά ψηφία, τελεία 2 του λέμε. Παρατήρηση ότι θα μου βγάλει το 0,33, εντάξει. Επίσης του λέω ότι θέλω ένα πραγματικό αριθμό με πλάτος 6, παρατήρησέ το, άνω κάτω τελεία 6. Τι κάνει αυτό? Γι' αυτό έχω βάλει και την κάθετο αυτή για να την δεις, ότι αυτοί οι χαρακτήρες συνολικά είναι 6. Κάνει κάτι ανάλογο με αυτό που είδαμε προηγουμένως με το tab, έτσι, οπότε βολεύει αυτό για να κάνεις και στοιχήσεις.
Επίσης έχουμε ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τα δύο συνδυαστικά. Θέλω ένα πραγματικό αριθμό με πλάτος 6 και επίσης να έχει δύο δεκαδικά ψηφία. Πάω και του λέω πάρε ένα πραγματικό αριθμό και αμέσως μετά του βάζω άνω κάτω τελεία. Θέλω τόσο πλάτος και τόσα δεκαδικά ψηφία και βλέπεις ότι συνολικό πλάτος είναι 6 εδώ και έχει βάλει δύο δεκαδικά ψηφία όπως του το ζητήσαμε. Τώρα, εντελώς εξειδικευμένη χρήση, ιδίως αν προέρχεσαι από κάποιο πανεπιστήμιο, ξέρεις που κάνουν τέτοιους τύπους επιστημονικούς υπολογισμούς, είναι ότι μπορούμε να τυπώσουμε και έναν αριθμό στο 16αδικό, στο 8αδικό ή με επιστημονική μορφή. Και πώς το κάνουμε αυτό? Βάζουμε το όνομα ενός ακεραίου αριθμού και αμέσως μετά, αν βάλουμε άνω κατελία X, θα μας βγάλει τη 16αδική του αποτύπωση. Το 9β είναι στο 16αδικό το 155. Αν βάλουμε άνω κατελία όμικρον θα μας βγάλει την οκταδική του μορφή, το 233 είναι το 155 στο οκταδικό και 155 στην επιστημονική του μορφή είναι 1,55 επί 10 εις την 0,2. Εντάξει. Οπότε με τον τρόπο αυτό μας έχουμε και αυτή τη στάντερ μορφή που τις έχουμε συναντήσει σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, τα έχουμε και αυτά σε εργαλεία. Πιο σημαντικά στα πλαίσια των μαθημάτων βεβαίως θα είναι αυτό εδώ, δηλαδή αυτό εδώ, ότι θα μπορούμε να τυπώνουμε συγκεκριμένο πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Τώρα, πάμε να κάνουμε και την άσκηση αυτή εδώ, λέει να τροποποιήσουμε το πρόγραμμα του προηγούμενου μαθήματος που φτιάξαμε το πέτρα ψαλίδι χαρτί ώστε να χρησιμοποιεί F-strings, εντάξει, και να δούμε ότι πράγματι θα χρησιμοποιούμε από εδώ και πέρα F-strings για να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί είναι πραγματικά πιο εύκολη η όλη διαχείριση. Εδώ είμαστε λοιπόν, φτιάχνω το καινούργιο μας ασκησάκι, είναι το τρίτο ασκησάκι αυτό εδώ, και κοπανάω τον κώδικα όπως τον είχαμε γράψει την προηγούμενη φορά, και τώρα πάμε να δούμε τι μετατροπές θα χρειαστεί να κάνουμε. Τι ψάχνω να βρω? Ψάχνω να βρω γραμμές κώδικα όπου έχω γράψει τύπο σε μου για παράδειγμα και έχω βάλει κάτι, ένα string δηλαδή, και επίσης τη μετατροπή σε string κάποιου ακεραίου αριθμού. Όπως για παράδειγμα είναι αυτό εδώ. Ωραία, πώς θα το κάνουμε τώρα λοιπόν αυτό? Θα βάλουμε το F και αμέσως μετά θα κοπανίσουμε μέσα σε άγκιστρα κατευθείαν το όνομα της μεταβλητής. Εντάξει, και αυτό εδώ πέρα πάει περίπατο και όντως όπως βλέπεις γλιτώνουν στην ουσία τις μετατροπές και αυτό είναι ευχάριστο. Εδώ δεν βλέπω κάτι να έχουμε χρησιμοποιήσει, ούτε εδώ βλέπω κάτι να έχουμε χρησιμοποιήσει. Εδώ όμως βλέπω να έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά πράγματα. Ας πάρω λίγο copy-paste αυτή τη γραμμή, η οποία ήταν και λίγο αντιαισθητική όπως βλέπεις, και αμέσως μετά να πάμε και να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε λοιπόν format string και αμέσως μετά ξεκινάμε το έργο μας. Ανοίγει κλείνει άγκιστρο και αμέσως μετά βάζω αυτό εδώ το όνομα της μεταβλητής. Εντάξει, δεν απαιτείται πλέον μετατροπές. Και δες τώρα ότι αυτό θα πάει κολλητά πια. Εντάξει, δηλαδή θα πάει κολλητά. Εδώ επίσης θα βάλουμε το player input κατευθείαν, χωρίς να χρειάζεται να κάνω μετατροπές. Αυτό δεν απαιτούσε βέβαια κιόλας, αλλά δεν πειράζει. Και εδώ βλέπεις ότι φεύγουν πολλά διπλά εισαγωγικά, κολοκυθάκια, πατάτες, τα οποία είχαμε βάλει γενικώς. Και έτσι ο κώδικας γίνεται ακόμα πιο ευανάγνωστος. Θυμάσαι ότι ο Γκίντο είχε πει ότι θέλουμε ο κώδικας να είναι ευανάγνωστος, να διαβάζεται εύκολα, να μην ταλαιπωριόμαστε με πολλές συντακτικές λεπτομέρειες. Οπότε τα καταφέραμε που λες, όπα, αυτό πάει εδώ είπαμε, εντάξει, το score του 0 και αμέσως μετά συνεχίζουμε και με το τελευταίο κομματάκι, το οποίο είναι αυτή εδώ η παυλίτσα, να την πάρουμε, εντάξει, και το κοπανάμε και τέλος παίρνουμε και ακόμα μια φορά αυτό εδώ και βάζουμε το σκορ του 1. Κάτι άλλο έχει εδώ? Όχι, νομίζω είναι εντάξει. Θα κλείσουμε μόνο το format string εδώ και πλέον είναι έτοιμο για δράση. Και μόνο που το βλέπουμε έτσι, είμαστε στο γύρο τάδε, έχουμε τον παίχτη τάδε, το κομπιούτερ είναι τάδε, έτσι το σκορ είναι το τάδε, παρατήρησε ότι είναι αρκετά πιο ευανάγνωστο σε σχέση με το προηγούμενο. Ωραία, το σβήνω που λες την προηγούμενη έκδοση την οποία είχαμε φτιάξει. Και αμέσως μετά πάμε και εδώ να φτιάξουμε άλλο ένα φορματιστήρι, βάζουμε το φου μπροστά και αμέσως μετά πηγαίνουμε και χώνουμε που λες εδώ, το computer choice και... Όπως καταλαβαίνεις, πλέον δεν πρόκειται να κάνω λάθος που το έχω κάνει 500.000 φορές ήδη, να ξεχνάω να κάνω τη μετατροπή σε string, έτσι. Και γιατί τώρα θα μεταφορμάτει strings, η μετατροπή είναι αυτόματη και αμέσως μετά να βάλουμε εδώ την παυλίτσα μας και στη συνέχεια να βάλουμε και εδώ
αυτό εδώ το κολοκύθι πάλι μέσα σε άγκιστρα. Κάθε υπολογιζόμενη ποσότητα απαιτεί και το άγκιστρό της. Κλείνει και αυτό εδώ και νομίζω είμαστε εντάξει και με αυτή την κολοκύθα. Ναι, δεν είμαστε εντάξει γιατί δεν έχω βάλει να κλείνει παρένθεση εκεί. Ωραία, και συνεχίζουμε. Άλλη μετατροπή που χρειάζεται. Print τα πλαίσια είναι αυτές. Δεν θέλουν format strings. Νομίζω είναι μια χαρά. Αυτά που λέει σχετικά με την άσκηση αυτή. Θα τις κάνω και ένα debugging να δούμε και έχω κάνει καμία βλακεία. Αν δεν έχω κάνει, προχωράμε στο επόμενο βίντεο κατευθείαν.